Πάμε να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος και τη χθεσινή, σαν σήμερα μάλλον τη χθεσινή ημέρα την έζησε, αλλά και πολλές άλλες επιτυχίες και του μπασκετικού και του ποδοσφαιρικού Άρη έχει βιώσει. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Πόπη. Δεν ξέρω με ποια ιδιότητα να σας καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα Χρήστα. Με την ιδιότητα του Αριανού. Με την ιδιότητα του Αριανού. Πολύ ωραία. Έχουμε και Κώστα Κούση και Στέργιο Αναστασιάδη στην παρέα μας. Καλησπέρα και στους δύο. Και στον καλησπέρα, Κώστα καλησπέρα και σας. Στον κύριο Αναστασιάδη δεν έχω... Γεια σου Ηλία. Χιλιομετροφάγε. Πώς τον είπες? Χιλιομετροφάγος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει συχνά με τον Νίκο Παπαδόπουλο στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλήθεια είναι. Έχω πάει σε περισσότερα. Σε περισσότερα τον Νίκο Παπαδόπουλο, ναι. Συναντιάσαι με τον Πάρη. Έχω πάει σε όλα. Φέτος, ε? Φέτος. Ναι, όχι, φέτος και πέρσι, γιατί σε όλα είχα πάει πάλι. Ναι, είσαι και... Εντάξει, είναι μια παλιά ιστορία. Ναι. Ο Άρης είναι η αδυναμία μου και τον ακολουθώ επί πάρα πολλά χρόνια, παντού σχεδόν. Εντάξει, είσαι και εκδότης, οπότε εντάξει. Έχεις την... ήμουν εκδότης. Λοιπόν, σε καλέσαμε καταρχήν γιατί πάντα φαίνεται αυτό βέβαια. Κάθε φορά που πάμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα για έναν παλιό τίτλο, τσουπ, να και η φωτογραφία δίπλα στο κύπελο Πόπης. Οπότε ήσουνα και στο Τωρίνο, ήσουνα και στην Προύσα. Ήμουνα και στην Προύσα, ήμουνα και, καλά, εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη και στα Final Four. Παντού ήμουνα, σε όλους τους τελικούς του Άρη που έχει παίξει ήμουνα. Η είδηση είναι που θα ήθελα να μου πει ο Ηλίας που δεν ήταν, όχι που ήταν, σε όλα ήταν. Ναι, υπάρχει κάποιο που έχεις χάσει. Ο Ηλίας έχει μια μαύρη κοιλίδα στην οπαδική του ιστορία. Α, ναι, ξέρω. Στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Στην Ατλέτικο δεν ήταν. Δεν ήμουν στην Αθλητικό Μαδρίτη. Στη μεγαλύτερη νίκη δηλαδή του Άρη. αλήθεια. Ήταν άδικο για μένα που δεν ήμουν εκεί πέρα. Κάτι είχε, νομίζω, που την έχει πει την ιστορία. Σοβαρότατες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τώρα εγώ για να μην πάω, φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή δεν γινόταν. Ναι. Πες μας λίγο... Και όταν τελευταία στιγμή αποφάσισα, δηλαδή πήγα να πάω με αυθημερό να φύγω, ήταν κλεισμένα όλα τα εισιτήρια από παντού, από οποιοδήποτε... μέρος της Ευρώπης για να πάω στη Μαδρίτη, δεν υπήρχε τίποτα γιατί όλα ήταν κλεισμένα από Αριανούς που είχαν πάει για το παιχνίδι. Ναι. Έχασε αυτό. Δεν ήμουνα. Δεν πειράζει. Πες μας λίγο να πάμε... Ας κερδίζει ο Άρης και ας λείπει, σωστό. Ναι. Λοιπόν, πες μας λίγο καταρχήν για τη χθεσινή την επέτειο. Η χθεσινή επέτειο. Το Τωρίνο ήταν ένας τίτλος που χρωστούσε ιστορία στον Άρη. Επειδή σας άκουγα και πιο πριν με τον Στέργιο, που μιλούσατε και συγκρίνατε τις μπασκετικές έδειες, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης ήταν η ομάδα του 20ου αιώνα. Δηλαδή, εντάξει, έτσι έχει αναδειχθεί, δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Ο ΠΑΟΚ ήταν ένας δυνατός αντίπαλος, ο οποίος έκανε καλύτερο τον Άρη. Αυτή η κόντρα ωφέλησε τον Άρη και κάθε χρόνο γινόταν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι εκείνος ο Άρης έπρεπε να είχε πάρει και μία τη σημερινή Euroleague, δηλαδή το να δείξει η ιστορία που δεν την πήρε. Με τα τρία Final Four, ναι. Πολύ το ξύλο έπεσε εκεί, στο Τωρίνο. Αλήθεια είναι, ναι, μετά το... Εσύ πού ήσουν την ώρα του ξύλου, πού ήσουν? Εκεί ήμουν. Ήμουν ήδη μέσα. Θυμάσαι πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, έγιναν κάποιες, ενώ μπήκαν οι δικοί μας για να πανηγυρίσουν, δεν είχαν αποχωρήσει ακόμα οι παίκτες της τουρκικής ομάδας και αντιδράσανε άσχημα, έτσι ξεκίνησε. Αν θυμάμαι καλά, ο Ναουμόφσκι νομίζω, ο Σκοπιανός νομίζω, ο Ναουμόφσκι έκανε... Δεν θυμάμαι ποιος ήταν και έγινε μπροστά στον πάγκο της... της τουρκικής ομάδας. Της ΕΦΕΣ, ναι. Και από εκείνη τη μεριά ήταν και οι Τούρκοι φύλαθοι, οι λιγοστοί ήταν βέβαια. Και ξέρεις, αυτό δεν θέλει πολύ να ανάψει μια σπίθα. Υπάρχει και η αντιπαλότητα πάντα Ελλάδος-Τουρκίας. Τότε ήταν και σε κορύφωση τότε. Δηλαδή... Σε κορύφωση, βέβαια.
Βέβαια. Και έγινε το σκηνικό. Βέβαια, πήρε τον ευρωπαϊκό τίτλο χωρίς τον Γκάλι. Είναι και αυτό οξυμόρο. Είναι άδικο για τον Νίκο Γκάλι το ότι δεν έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Δηλαδή με τον Άρη, έτσι. Mm-hmm. Ούτε με τον Παναθηναϊκό πήρε, αλλά πήρε με την Εθνική Ελλάδος. Mm-hmm. Αλλά είναι άδικο για την ιστορία στον άνθρωπο που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Στον άνθρωπο ο οποίος... Καλά, δεν είναι ανάγκη να μιλήσω. Μπήκε στο Hall of Fame. Δεν είναι ανάγκη να μιλήσω εγώ τι ήταν ο Νίκος Γκάλης. Ήταν άδικο πράγμα το ότι ο Άρης δεν πήρε ένα τίτλο με τον Νίκο τον Γκάλη. Πάντως... Γιατί εκείνες οι πέντες είναι αλλιώς του μνήμης. Δηλαδή, άμα έχουμε τώρα lockdown, τότε εκείνα τα χρόνια δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν, οι πιτσιρικάδες ήρθαν τότε, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, κυκλοφορούσε κουνούπι. Τα θέατρα είχαν κάνει το ρεπό τους από Δευτέρα, το είχαν κάνει Πέμπτη. Γιατί δεν θα πήγαινε άνθρωπος. Όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη και το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας υποστήριζε Άρη. Ναι. Άλλα χρόνια, διαφορετικά χρόνια. Ωραία χρόνια, χωρίς καμία αμφιβολία. Ωραία, πιο ρομαντικά. Ναι, ωραία. Mm-hmm. Χρόνια ωραία, που βέβαια και εντός συνόρων είχαμε το σκηνή, το περιβόητο να μας χωρίζει. Αλήθεια είναι αυτό. Χωρίς να παίζουμε και των δύο. Ναι. Χωρίς να παίζουμε ξύλο. Όχι, με οπαδούς και των δύο ομάδων. Υπήρχε σχετική ένταση. Υπήρχαν τρομερές αλλαγές συστημάτων. Τα οποία ήταν το ένα πάει στον άλλο. Συστήματα που βγαίνουν εκείνη τη στιγμή ήταν τρομακτική ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Όποιος δεν έχει ζήσει εκείνα τα χρόνια τα Άρης ΠΑΟΚ δεν έχει... Ήταν το απόλυτο ντέρμπι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Έχουν γίνει και τώρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Καμία σχέση. Καμία. Εκείνα τα πράγματα, εκείνες οι εποχές ήταν άλλες. Έτσι είναι, έτσι. Υπάρχει... Δηλαδή χωριζόταν η πόλη... στα δύο, έτσι, δηλαδή ήταν άλλο πράγμα, ήταν όλη την εβδομάδα η πόλη ήταν στο ρυθμό του αγώνα που θα γινόταν το Σάββατο, δηλαδή ήταν... Μα ήταν στο επίκεντρο πράγμα. Η Θεσσαλονίκη και διεκδικούσαν δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Αν θυμάμαι καλά, ο Ιωαννίδης τότε, ο οποίος είναι η συμπάθειά μου φυσικά, είχε πει ότι άμα θέλεις να μάθεις για τον μπάσκετ πρέπει να πάρεις 0-31. Γιατί τότε ο κωδικός της Ναι, ήταν 0-31. Τώρα έγινε, όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια έγινε 20-30. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι, κάποιος τελικός ή οτιδήποτε άλλο το οποίο ξεχωρίζει από όλα αυτά. Εμένα με σημάδεψε η Προύσα. Ναι. Γιατί ήταν ιδιαίτερων συνθηκών παιχνίδι. Δηλαδή είχαμε χάσει εδώ 11 πόντους, ναι. Ήταν μέσα στην Τουρκία... Ήμασταν ελάχιστοι, λες και είχαμε πάει σε εγώ, ήταν κάτι το ξεχωριστό μέσα στην Τουρκία. Όχι, όλοι οι τίτλοι είναι τίτλοι και τους γούσταρα τον ένα περισσότερο από τον άλλο. Mm-hmm. Αλλά η Τουρκία είχε και μια παραπάνω ιστορία. Γιατί ήταν και οι Τούρκοι, εντάξει, είναι και αυτό το κομμάτι. Ήταν μέσα στην Τουρκία, δηλαδή είχαν πάρει την πλάκα της ζωής τους. Και εντάξει, ήμουν ευτυχής που ήμουν στο γήπεδο. Και στο αεροπλάνο μετά στην υποδοχή χαμός, Χαμός. Μέσα στον αέρα το πήραν το αεροπλάνο. Εντάξει. Ο πασχετικός Άρης Κρίσας έχει ζήσει τεράστιες στιγμές ανεπανάληπτες, οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν οποιαδήποτε επιτυχία και να κάνει κάποια ομάδα. Γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό τότε η Ελλάδα στην Ευρώπη γελούσαν με εμάς. Δεν υπήρχε Ελλάδα. Ο Άρης με το μπάσκετ άρχισε να κάνει ομαδικές επιτυχίες και να είμαστε κάτι. Μετά το 87, εκείνα τα χρόνια. Όχι, να σου πω κάτι. Παίξαμε, δεν θυμάμαι πια γιατί φαντάρωση ήμουν. Θυμάμαι και είχα πάει στην Ιταλία στο Βαρέζε, ημιτελικό με τη Βαρέζε. Είχαμε την ατυχία να σπάσει ο Γκάλης στον ημιτελικό το χέρι. Ναι. Και αποκλειστήκαμε και δεν πήγαμε στο τελικό. Τώρα πήγες ακόμα πιο παλιά εσύ. Τώρα... Φαντάρωση, αυτό πρέπει να είναι το 85, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ήμουν φαντάρος, είχα πάρει 8 χρονών άδεια... 8 χρονών ήμουν. Είχα πάρει ειδική άδεια για επαγγελματικούς λόγους σαν φαντάρος για να πάω στο Βαρέζι για να δω το παιχνίδι. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Μπορούμε κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, ήσουν και πολλά χρόνια παράγοντας, κυρίως βέβαια στο μπάσκετ με τη γένεση.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στο ποδόσφαιρο για λιγότερο χρονικό διάστημα και λίγο τραυματική αλήθεια. Εμπειρία. Είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχει αυτός ο καημός στον Αριανό, που έχει και αυτό τις μπασκετικές αναμνήσεις για την κατάσταση που βιώνει τώρα η ομάδα. Και πολλές φορές θέλω την άποψή σου. Έχω την αίσθηση ότι την μπερδεύουν την τεράστια προσπάθεια που κάνει ο Λευτέρης Αρβανίτης και η διοίκησή του με το γεγονός ότι Άρης είμαστε, δεν γίνεται ο Άρης να παίζει για τη σωτηρία, διάφορα τέτοια θέματα. Και κάπου νομίζω εγώ ότι χάνεται. Αυτά είναι ωραία λόγια. Το Άρης είμαστε και είμαστε ο αυτοκράτορας και δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι τέτοια. Ο Άρης έχει χρέη, πολλά χρέη. Αν δεν μπορέσεις να εξορθολογήσεις τα χρέη, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς πρέπει να έρθει ένας μεγιστάνας να χώσει ένα κάρβο λεφτά και να σε κάνει μηδέν. Δεν γίνεται. Η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι είναι όχι αξιέπαινη, είναι ήρωες. Ήρωες και ειδικά φέτος με αυτές τις, και πέρσι, με κορονοϊό, χωρίς κόσμο, χωρίς... η δύναμη του Άρη είναι ο κόσμος σου στο μπάσκετ. Mm-hmm. Τεράστια δύναμη. Δηλαδή φέτος δεν πήραν οι άνθρωποι, δηλαδή με διαδικτυακά να δώσεις 5 ευρώ δεν γίνεται. Έχασε όλες τα εισιτήριά του, έχασε τα διαρκεία του, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στο μπάσκετ. Και πώς βλέπεις να λύνεται αυτό το θέμα? Okay, το διαπιστώνουμε όλοι ότι είναι δύσκολη. Κάποια απαξιώνουμε και τη διοίκηση που είναι τώρα. Δεν μπορεί και δεν κάνει την υπέρβαση. Εγώ και πριν το είπα, είναι ήρωες. Αλλά με χαρά μαθαίνω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις. Ναι. Με χαρά μαθαίνω. Μακάρι να ευωδώσουν και να βρει ο Άρης στον δρόμο. Για νέα διοικητική κατάσταση εννοείς, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Απλά επειδή είναι πολλά τα χρέη. Να και είδηση. Τι? Δεν είναι είδηση. Είδηση είναι. Γίνονται διεργασίες. Όταν το λες εσύ είναι λίγο είδηση. Ο Αρβανίτης είναι ανοιχτός. Δηλαδή δεν... Άμα έρθει ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι, 10, όπως ήμασταν εμείς 6-7 στη γέννηση, τότε που εμείς παρεμπιπτόντως εκείνα τα χρόνια είχαμε βάλει πολλά λεφτά. Είχαμε βάλει λεφτά πάνω από τις δυνατότητές μας. Πάνω από 2 εκατομμύρια με βάση τα επίσημα λογιστικά απορίσματα. Κοντά στα 3 ήταν. Κοίταξε και το πάνω από 2-3 και το 3 πάνω από το 2. Ήταν πολλά τα λεφτά. Δεν είμαστε εμείς ούτε μαρινάκηδες, ούτε σαβίδες, ούτε... Δεν είμαστε, όντως. Όχι, πάρα πολλά λεφτά. Ήταν πολλά λεφτά. Ναι, δεν το συζητώ. Και γι' αυτό ο Άρης τότε, γιατί όμως, ο Άρης τότε πήρε και ένα κύπελο και άφησε τη γέννηση τον Άρη με μηδέν χρέος. Έτσι όπως τον ανέλαβε, γιατί εμείς, η αλήθεια είναι αυτή, ότι τον αναλάβαμε με μηδέν χρέος. Και ο σκοπός μας ήταν όταν εμείς θα φεύγαμε να τον αφήναμε με μηδέν χρέος. Όταν λοιπόν παραδώσαμε στο Θανάση τον Τζεβελέκη την ομάδα, η ομάδα είχε μηδέν χρέος. Και είχε πάρει και ένα κύπελο, είχε ένα κλεμμένο κύπελο στο Λίντο, η μεγαλύτερη σφαγή μπασκετική που έχω δει στα 45 χρόνια που βλέπω μπάσκετ. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι? Πώς το θυμάσαι? Εκείνη. Ο φίλος του Λάρη. Πώς το θυμάσαι? Λάρη Κορμιδάς και τα Βουλαρές. Τα θυμάμαι σαν τώρα. Απίστευτο πράγμα. Έτσι. Ωραία με το... Όπου ναι. Μας είχε πει τότε, στον τύπη του Παπαϊωάννου, είχε πει ο Θανάσης ο Γιανακόπουλος ο συγχωρεμένος, καλά ρε, θέλετε να πάρετε και κύπελο που βάλατε λεφτά ένα χρόνο, ξέρετε πόσα χρόνια βάζουμε εμείς. Εντάξει, άλλα πράγματα. Σωστός ο Θανάσης, ας λέει. Αναλέει, παιδιά, μην περιμένετε. Ναι, τόσες επενδύσεις έχω κάνει. Μα να σου πω κάτι, σε εκείνο το μάτς τους εξέσαμε, γιατί... αυτοί περιμέναν, ο Πραδερικός ήταν καλύτερη ομάδα με τσεπάτσε τεράστιο, πενταπλάσιο, δεκαπλάσιο από εμάς, αλλά πώς έτυχε και είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα και ήμασταν και σε πολύ καλή μέρα. Και όταν λοιπόν προηγηθήκαμε 18 πόντους, έπρεπε με σφαγή να χάσει, ή 17-18 δεν θυμάμαι, έπρεπε να γίνει σφαγή για να χάσει ο Άρης στο τελικό. Και έγινε σφαγή, γιατί μέχρι τώρα θυμάμαι την κάρτα τον φάουλ που ήταν ο Φέμερ στο Παναθηναϊκό με 3 φάουλ και είχε όρις 4 παίκτες με 5. Δηλαδή είχα γίνει όρια. Ο Σκορπιανίτης είχε παίξει 4 λεπτά. Όρια.
Πάμε λίγο. Πάμε, θέλω δύο ερωτησούλες πριν κλείσουμε. Καταρχήν. Δεν θα κλείσω με το αρνητικό, θα κλείσω με το θετικό κατά την άποψή μου. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που είπε χθες ο Θεόφιλος Μητρούδης, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ακριβώς ίσως σε πολλούς παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα πω κοντά, αλλά τους βίωσες με τα καλά τους, με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Δεν ξέρω πώς το βιώνεις εσύ να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πρόεδρος του Άρη να βγαίνει και να λέει και με αυτόν τον τρόπο που τα είπε αυτά τα πράγματα. Να σου πω κάτι, Χρήσανδε. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν είδες το βίντεο της... Το είδα, ναι. Έτσι. Είναι μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Λυπάμαι πάρα πολλά για αυτά που είπε ο Θεόφιλος Μητρούδης, τα οποία ήταν ανυπόστατα και αναλυσή. Δηλαδή, και δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος, κανένας λόγος. Τον πήρανε... γιατί και εγώ δεν την είδα απευθείας την εκπομπή, την είδα μετά. Ναι. Και όντως ο συνάδελφος της ΕΤΡΙΑ, ο συνάδελφός σας, έκανε ο άνθρωπος προσπάθειες τεράστιες για να μπορέσει να το σταματήσει από αυτά που έλεγε. Αλλά ήταν ασταμάτητος. Λυπάμαι πάρα πολύ, θεωρώ πάρα πολύ σωστή την ενέργεια, τη συντεταγμένη ενέργεια όλου του Άρη να κινηθεί νομικά εναντίον του Θεόφιλου. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, και δεν το δίνουμε άλλη συνέχεια. Ούτε ανακοινώσεις, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Εντάξει, τελειώσαμε. Ωραία. Θέλω μία άποψη και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Νομίζω τον χαίρεσαι γιατί έχει πάει και σε όλα τα εκτός έδρας. Και θέλω άποψη και για τον Καρυπίδη. Ναι, για τον ποδοσφαιρικό Άρη περιμένω να ξεφουσκώσει. Περιμένω να ξεφουσκώσει. Τα γράφει και στα Facebook αυτά, ναι. Από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο πήγε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, τώρα θα ξεφουσκώσει, αύριο θα ξεφουσκώσει, μεθαύριο θα ξεφουσκώσει. Ναι, η αλήθεια είναι δεν το πιστεύουν οι αντίπαλοι ότι είναι τόσο καλός φέτος ο Άρης. Δεν το πιστεύουν. Ναι, όντως ο Άρης φέτος έχει μια εξαιρετική ομάδα. Θεωρώ ότι η κίνηση ΜΑΤ που έκανε ο Καρυπίδης ήταν η αλλαγή προπονητή. Ο Μάτσος κάνει εξαιρετική δουλειά. Μόνο εγώ σου λέω, καλά, και τακτικά η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, καλά, αυτά είναι θέματα προπονητικά. Αλλά το κλίμα της ομάδας, δηλαδή να πηγαίνεις με την ομάδα και να χαίρεται η ψυχή σου. Σημαντικότατο. Είναι ένα εκπληκτικό κλίμα. Εκπληκτικό. Είναι μια οικογένεια. Φαίνεται, δηλαδή, άμα δεις και στα βιντεάκια παντού, φαίνεται ότι είναι τέτοιο. Ο Άρης αποκόμισε το κλεβασμό. Μας κοροϊδεύανε, όχι είστε έτσι, όχι είστε αλλιώς. Υπάρχουν site και μέσα μαζικής ενημέρωσης συμφερόντων ιδιοκτητών ΠΑΕ και αναφέρομαι Αλαφούζο και Σαββίδη, τα οποία και τι δεν βγάλανε. Βγάλανε ότι καταζητείται ο Καρυπίδης, ο οποίος Καρυπίδης βλέπαμε δίπλα-δίπλα το μάτς στο Καρεσκάκι και τα site γράφανε ότι καταζητείται. Καλά που δεν ήρθαν να με συλλάβουν, μου παίρνουν και εμένα μέσα. Ότι ο Άρης, τώρα άλλο φοβάμαι, μην υποβιβαστούμε ή μην φάμε πλην 6. Αυτό είναι ένα πράγμα, δηλαδή είναι αστεία πράγματα. Ότι ο Καρυπίδης πουλάει rapid test, τέτοιο, ο πόλεμος, είναι ανεξέλεκτο. Δηλαδή δεν μας περιμένανε. Ναι. Νομίζαν ότι είναι ο Αρούλης μια χαρά, πέμπτο, έκτος, καλά είναι. Αλλά η ομάδα είναι τόσο καλή που και θα είναι ακόμα, βασικά για μένα η ομάδα αδικεί τον εαυτό της και αδικήθηκε. Αλλά αδικεί και τον εαυτό της, γιατί σε καμία περίπτωση η διαφορά μας με τον Ολυμπιακό δεν είναι αυτή και σε καμία περίπτωση η διαφορά μας με τους από κάτω δεν είναι αυτή. Έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να και, καλά μακάρι, και μακάρι και χάρη διπλά να μας φέρεις κι άλλα. Την Κυριακή πρέπει να μας φέρεις ένα διπλό. Κυριακή με το καλό, ναι. Ωραία. Με το καλό θα είμαι στην κάτω. Επειδή, εντάξει, και, επειδή, και μια φο... επειδή έχει μια φωνή ο Πάρης, πώς μπορείς να κάνεις και τη μετάδοση. Δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν θα μου στείλεις τον Νικολάκη, έτσι. Πολύ, πολύ πιθανό. Τον βλέπω να έρχεται μαζί σας πάλι βόλτα να πηγαίνετε παρέα. Λοιπόν, μετά τον κορονοϊό μαζί. Στην Ευρώπη θα έρθω εγώ.
Κάνει όλη, όλη τη βρώμικη δουλειά ο Νίκος και εγώ θα έρθω στην Ευρώπη. Και χρόνια πολλά για μεθαύριο, έτσι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χρήστε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά.